Κατερίνα γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο πατέρας της ο Κέστος ήταν ειδωλολάτρης και ηγεμόνευε σε εκείνη την πόλη, ενώ η μητέρα της ήταν κρυπτοχριστιανή εξαιτίας του σκληρού διωγμού που είχε ξεσπάσει εναντίον των χριστιανών. Η νεαρή Εκατερίνα, εκτός από τη σωματική ομορφιά που τη διέκρινε, ήταν έξυπνη και φιλομαθής. Γι' αυτό από πολύ νωρίς σπούδασε πολλές επιστήμες και στα 18 της χρόνια γνώριζε άριστα ρητορική, γεωμετρία, ελληνική και λατινική φιλολογία και φιλοσοφία, καθώς επίσης και πολλές ξένες γλώσσες. Ήξερε απ' έξω τις διδαχές του Ιπποκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Βυργιλίου, του Δημοσθένη, του Ισοκράτη και πολλών άλλων αρχαίων φιλοσόφων. Κανείς δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη σοφία της και όλοι τη θαύμαζαν. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, η μητέρα της την παρότρινε να παντρευτεί, αλλά η Εκατερίνα, που επιθυμούσε να μείνει ανήπαντρη, απέφευγε τις προτάσεις της μητέρας της, λέγοντας: «Αν μου βρεις έναν άνθρωπο που να μου μοιάζει στην ομορφιά, στη σοφία, στην ευγένεια και στα πλούτη, τότε μόνο θα δεχτώ να παντρευτώ». Αλλά αυτό το έλεγε γιατί γνώριζε πως δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος ομοιός της που να έχει αυτά τα 4 χαρίσματα ταυτόχρονα. Τότε η μητέρα πήρε την κόρη της και πήγαν στον πνευματικό της, έναν άγιο ασκητή, για να το συμβουλευθούν. Όταν εκείνος άκουσε τα λόγια της Εκατερίνας, είπε: «Εγώ γνωρίζω κάποιον που σε υπερνικά στην ομορφιά. Η σοφία του ξεπερνά τη σοφία όλου του κόσμου μαζί. Είναι απείρως ευγενέστερος από εσένα και τα πλούτη του διαμοιράζονται σε όλο τον κόσμο, αλλά ποτέ δεν τελειώνουν». Η κόρη θαύμασε και ρώτησε πώς θα μπορούσε να γνωρίσει εκείνον τον άνθρωπο και να τον κάνει σύζυγό της. Ο Άγιος Γέροντας της έδωσε τότε μια εικόνα της Παναγίας που κρατούσε το θείο βρέφος και τη συμβούλεψε να προσευχηθεί σε αυτήν για να της φανερώσει το γιο της. Η Εκατερίνα υπάκουσε και όλο το βράδυ προσευχόταν μπροστά στην εικόνα, μέχρι που αργά το βράδυ είδε σε όραμα την Παναγία και τον μικρό Χριστό γυρισμένο προς τη μητέρα του να λέει: «Αυτή δεν είναι σοφή, αλλά είναι τόσο φτωχή και άσχημη που δεν μπορώ να την κοιτάξω. Θα μπορέσει να με δει μόνο αν πάει στον ασκητή και το συμβουλευθεί τι πρέπει να κάνει». Η κόρη πήγε τρομαγμένη στο γέροντα για να του διηγηθεί το όραμά της. Εκείνος τότε την κατήχησε και αργότερα την βάπτισε χριστιανή. Αργότερο ο ασκητής συμβούλευσε την Εκατερίνα να προσευχηθεί ξανά στην Παναγία για να της φανερωθεί εκείνος που την υπερνικούσε σε όλα της τα χαρίσματα. Τότε εκείνη υπάκουσε και τα χαράματα παρουσιάστηκε ολόλαμπρος ο γλυκής Ιησούς στην αγκαλιά της μητέρας του που κοιτάζει την Εκατερίνα και έλεγε: «Τώρα είναι σοφότατη, όμορφη και πάμπλουτη, γι' αυτό θα την πάρω νύφη μου, να φυλάξεις αυτή τη συμφωνία και να μην πάρεις άλλο νυμφίο στη γη». Τότε της έδωσε ένα δαχτυλίδι και από εκείνη τη στιγμή η Εκατερίνα ένιωσε την καρδιά της να φλέγεται από θείο πόθο. Εκείνον τον καιρό βασίλευε ο αυτοκράτορας Μαξέντιος, ο οποίος κάλεσε όλους τους άρχοντες και τους διανοούμενους που είχε υπό την εξουσία του για να προσκυνήσουν τα είδωλα και να κάνουν θυσίες ζώων. Η Αγία τότε πήγε στον ειδωλολατρικό ναό
και μπροστά σε όλους τους καλωσμένους φώναξε και είπε «Δύστυχε βασιλέα, δεν γνωρίζεις τι λέει ο σοφός Διόδωρος για τους ειδωλολατρικούς θεούς, ότι ήταν άνθρωποι και αυτοί με αδυναμίες και πάθη, αλλά επειδή έδειξαν ανδρεία κάποιες φορές, ο κόσμος τους ονόμασε αθανάτους και τους προσκυνούσε για θεούς».